Η Καραμέλα και ο σκύλος θεραπείας Μάρτουκ υποδέχτηκαν το πρωί τους Λιλιπούτιους, μαθητές των νηπιαγωγείων της Χερσονήσου. Το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Δήμος Χερσονήσου και η Φιλοζωική Ομάδα Σύριος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας που μέχρι στιγμής δεν συμβάλλουν στην εξάλληψη των φαινομένων ακραίας βίας σε βάρος των ζώων που καταγράφονται στο νησί με ανησυχητική συχνότητα. Είναι να περνάει και το μήνυμα της ουσιαστικής και της ουσιώδους φιλοζωικής συνείδησης. Σαφέστατα είμαστε κι εμείς χαρούμενοι. Πρόκειται για ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται με τη Συνδρομή Εκπαιδευτών και Σκυλοθεραπείας από τη ΣΑΠΤΕΛΑΣ. Αποτελεί μια πρόταση στην οποία μπορεί να βασιστεί η εισαγωγή του μαθήματος της αγωγής και προστασίας των ζώων που λείπει από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και αποτελεί ίσως τη μόνη ελπίδα για την αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών και τη διαμόρφωση φιλοζωικής συνείδησης για τις επόμενες γενιές. Ο σκοπός όλης αυτής της προσπάθειας είναι να δουλέψουμε με παιδιά προσχολικής ηλικίας σε πρώτη φάση, με τα σχολεία του Δήμου Χερσονήσου που είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να διευρυνθεί η προσπάθεια αυτή σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Η κρίση των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι καθοριστική. Είναι η ελπίδα για το μέλλον, για τη δημιουργία ευσυνείδητων ανθρώπων. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν ενθουσιώδης. Έμαθαν πώς να προσεγγίζουν τα ζώα, έπαιξαν και ζωγράφισαν με τη συνδρομή των εθελοντών. Τα πρώτα ίσως ερεθίσματα που παίρνουν για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη φιλοζωική παιδεία στο μέλλον. Αυτό που συμβαίνει είναι ανάλογα με την ηλικία να δίνουν περισσότερη βάση είτε στο κομμάτι της επαφής με το ζώο, που είναι στο τελείωμα, ας πούμε, συνήθως, σε ό,τι αφορά το ρόλο τουλάχιστον της ΣΑΠΤΕΛΑΣ, και λιγότερο στο τι έχουμε να τους πούμε και να το ενημερώσουμε. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με εσπερίδα που θα φιλοξενηθεί στην Αγγλικανική Εκκλησία, στην πρώην Αμερικανική βάση, με στόχο την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών, ενώ ολοκληρώνεται με την κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιείται το πρωί του Σαββάτου στην αίθουσα Ανδρόγειο του Δήμου Ηρακλείου, με ομιλητές κτηνιάτρους, ψυχολόγο, εκπαιδευτές, εθελοντές και καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να είναι σήμερα η αφετηρία ενός προγράμματος που θα μπει μέσα στις τάξεις των παιδιών.